Να δώσει λίγη χαρά και να παλύνει τον πόνο αυτών που βρίσκονται παραμονή της πρωτοχρονιάς στο κρεβάτι του πόνου, θέλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης, που βρέθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών και λίγο πριν την εκπονοή του 2015. Απλώς ο κ. Νικολαίδης λείπει, είναι κάτω στη διοίκηση, ο λήψιος διοικητού, οπότε θα ήθελα να σας συνοδεύσω εγώ. Ναι, ελάτε. Να χαιρετήσω. Διαδρόμος ασθενής. Και έχουν την ευχαίρεια να προγραμματίσουν την είσοδο τους. Αποφεύγουν τις μέρες των εορτών. Και εμείς το ίδιο τους συμβουλεύουμε να αποφύγουν αυτές τις μέρες. Ο κύριος Μωυσιάδης επισκέφθηκε έναν έναν τους όραφους του νοσοκομείου και συνάμα τους ασθενείς του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τι έχεις τον κάνει? Τι γιαργία έχει. Τον βάλουμε μέσα για παρακολούθηση. Απλώς παρακολούθηση. Τίποτα να τον δείξεις. Ναι, ναι. Η μητέρα. Και ο ίδιος. Και το ίδιο έχει το ίδιο πρόβλημα. Η ίδια παρακολούθηση. Ο Αντιπεριφερειάρχης έδωσε τις ευχές του στη διοίκηση του νοσοκομείου, στο προσωπικό που βρίσκεται αυτές τις ημέρες επάλξης, καθώς επίσης και στους συμπολίτες μας που περνούν τις γιορτές στο κρεβάτι του πόνου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία για όλους. Πρώτα απ' όλα με υγεία, μια και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που με αυτό, με την υγεία ασχολείται. Να έχουμε πέρα από την υγεία και το κουράγιο να περάσουμε όλες τις δυσκολίες τις οποίες προβλέπετε και ενδέχεται να υπάρχουν μέσα στη χρονιά που μας έρχεται. Καθιερωμένη επίσκεψη κάθε χρόνο, τέτοια μέρα έρχεστε στο νοσοκομείο. Τέτοια μέρα οπωσδήποτε. Και όποτε υπάρχουν γιορτές και τις ημέρες το Πάσχα. Και, θα μου πείτε, αυτές τις μέρες μόνο χρειάζονται οι ασθενείς μια επίσκεψη και μια... Τέλος πάντων, ψυχική ενθάρρυνση δεν είναι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά απλούστατα έχουμε υποχρέωση να φροντίζουμε για το σύνολο των πολιτών, για την κοινωνία κάθε μέρα, αλλά αυτές τις ιδιαίτερες μέρες δεν θα πρέπει να τους αφήνουμε μονάχους και παραπονεμένους, γιατί η στεναχώρια είναι ιδιαίτερα μεγάλη όταν αυτές τις μέρες βρισκόμαστε σε τέτοιους χώρους. Ο καθένας θέλει να βρίσκεται στο σπίτι του, με τους δικούς του, να περάσει τις ημέρες αυτές τις ιδιαίτερες κάπως διαφορετικά. Όταν είναι υποχρεωμένος να είναι μέσα σε ένα νοσοκομείο, πρέπει η κοινωνία να έρθει κοντά του για να του δώσει μια ζεστασιά. Ως εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου, είμαι ο Διοικητικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Σερών, Σταμάτης Ιωάννης λέγουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό από την πρώτη γραμμή που είναι τα εξωτερικά ιατρία, τα επίγοντα μέχρι τη μονάδα διατητικής θεραπείας, να είναι γεροί και τους ευχαριστούμε για τις πολύτιμες υπηρεσίες που μας προσέφεραν τη χρονιά που πέρασε και ευχόμαστε και τον χρόνο να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους. Από τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, ζητάμε την κατανόησή τους για τυχόν παραλήψεις ή ελλείψεις που μπορεί να έχουμε και είναι και ένα θέμα προσεχώς να το συζητήσουμε αυτό με τους κύριους βουλευτές και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Κατά τα άλλα, σε όλο τον κόσμο, η ειρήνη και η υγεία πάνω απ' όλα. Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης είχε επισκεφθεί τα συνοριακά φυλάκια Ρούπελ και Προμαχώνα.